του 1950. Η ταινία, αν και γυρίστηκε το 1957, είχε απαγορευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1973, γιατί θεωρήθηκε αντιαμερικάνικη με το σκεπτικό ότι προσβάλλει την ευαισθησία του Μεσοαμερικάνου. Ο Τσάπλιν, σαν σκηνοθέτης και ηθοποιός, ξεπερνάει τον εαυτό του δίνοντας ρεσιτάλ ερμηνείας. Πολύ καλός επίσης στο ρόλο του επαναστάτη ο γιος του Μάικλ Τσάπλιν.